αυτό τι σημαίνει ρεμπέτικο, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τραγούδια αυτών που μπορεί να γυρίζουν ασκόπως ή να ονειρεύονται ή να ρέμπονται, σύμφωνα με την αρχαία ελληνική λέξη. Είναι πολύ ωραία τραγούδια γραμμένα από νέους. Τι κι αλλιώς, αμάνα μου, από τα βουνά τα χιόνια, τι κι αν θα έρθουν άνοιξες και κυλαϊδούν αηδό. Όλα στον κόσμο μάτρια τα πάντα ματαιώτης, ένα λουλούδι ψεύτικο είναι άνθρωπος. Το αρχείο το οποίο έχουμε φτιάξει περιλαμβάνει μερικά πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο σε σπουδαιότητα για μένα είναι οι αφηγήσεις των δημιουργών, των παλιών δημιουργών του ρεμπέτικου. Το δεύτερο είναι η δισκογραφία. Είναι ένα κεφάλαιο πολύ σοβαρό, γιατί η δισκογραφία δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μαζεύτηκε ποτέ από κανένα επίσημο φορέα. Συνεχεία. Αυτό που είχε ενδιαφέρον να μαζέψουμε τα όργανα. Μετά ψάξαμε να βρούμε με τι παίζονταν τα τραγούδια αυτά. Τι είναι αυτά τα μηχανήματα, τα γραμμόφωνα. Υπάρχουν γύρω στους 8 με 10.000 δισκοτέκια και τα διπλά τριπλά που έχουμε. Κάπου εκεί κινούνται. Οφείλω να σας πω ότι δεν έχω ακούσει εγώ όλους τους δίσκους που έχω, θα προλάβω. Ακόμα ψάχνουμε, παρόλα τα 50 και πάρα χρόνια που ασχολούμαστε, βλέπουμε ότι έχουμε κενά. Αν ας πούμε δεχθούμε ότι είναι περίπου γύρω στις 20.000 οι δισκοτομεταχθώς τροφών που να συμμετέχουν Έλληνες, εμείς έχουμε περίπου το 50%. Στα ρεμπέτικα βέβαια έχουμε το μεγάλο ποσοστό, πάνω από 80%, στα δημοτικά 50% και στα υπόλοιπα κάπως λιγότερο. Αλλά αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Για μας έχει μια ενότητα πια. Αυτό το πείραμα εντός εισαγωγικών με την καλή έννοια που κάνουμε τον τελευταίο χρόνο σε συνεργασία με τον Νιάρχο είναι ότι πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε εύκολα το συμβάν που λέγεται τραγούδια και μουσικές των Ελλήνων. Το ρεμπέτικο είναι ένα δημιούργημα ελληνικών πληθυσμών των μεγάλων πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κυρίως της Σμύρνης και της Κωνσταντινούπολης. Όπου οι πληθυσμοί αυτοί ελληνικοί, σε συνεργασία και σε συμβίωση με τους υπολείπους λαούς, τις μειονότητες που υπάρχουν στις πόλεις αυτές, δημιουργεί αυτό το είδος. Αυτό που έχουμε να πούμε για τη Σμύρνη είναι ότι και την Κωνσταντινούπολη αποδεικνύεται ότι γίνονται πράγματα τελείως πρωτοποριακά. Δηλαδή είναι αδιανόητο ότι το 1905, 6, 7, 8, 10 κτλ. Ηχογραφεί τόση μεγάλη ποικιλία ρεπερτορίου ελληνικού από όλα τα είδη. Αυτά στη Σμύρνη των αρχών του αιώνα γίνονται πια τραγούδια στη δισκογραφία και περνάνε μέσα από τη δισκογραφία και στην Ελλάδα. Αλλά οι βασικές ηχογραφίες στην Αθήνα αρχίζουν μετά 22. Οι δύο αριθμοί που υπάρχουν σε κάθε δίσκο είναι ο αριθμός σειράς και ο αριθμός μήτρας. Ο αριθμός μήτρας που είναι χαραγμένος επάνω στο δίσκο έχει ένα κωδικό, ας πούμε, αριθμητικό και έχει ένα νούμερο λατινικό, 1, 2 ή 3, που δείχνει ποια ήταν επιτυχής ηχογράφηση. Στο 95% των δίσκων είναι 1, δηλαδή οι ηχογραφήσεις αυτές γίνανε με την πρώτη και έξω, χωρίς να υπάρχει παρέμβαση άλλου τύπου, όπως είναι σήμερα οι κονσόλες και όλα αυτά. Πολλά τραγούδια δεν γράφουν μέσα στην ετικέτα του δίσκου, τουλάχιστον μέχρι το 1930 στην Ελλάδα. Από εκεί και μετά αρχίζει η καταγραφή πλήρης και έχουμε στα αρχεία της ΑΕΠΗ υπάρχουν με μεγάλη πληρότητα τα δικαιώματα των δημιουργών αυτών. Ξεκινάει, ας πούμε, η μεγάλη φυγή. Μεγάλη φυγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά από τη μεγάλη κρίση του 1893, προφανώς φεύγουν και οι μουσικοί. Και φεύγουν σπουδαίοι μουσικοί. Ο Καθαρός Ζωουχάρη είναι από την Αμοργό, αλλά στην Αμερική, ένα ωραίο που μου είχε πει ήταν ότι όταν κάναμε περιοδίες που κρατάγανε μήνες, φορτώναμε τα αυτοκίνητα, τα όργανά μας και φεύγαμε. Και λέγανε, πού πάμε, πάμε σε αυτή την πολιτεία. Τι έχει εκεί πέρα, κριτικούς. Ενώ παίζαν τα κριτικά για τους κριτικούς ή τους παλαιοπολίσιους, αυτό που τους έρενε όλους, ο ενωτικός κρίκος ήταν τα ρεμπέτικα.
Σε μια μικρή ηλικία, ήμουν 21 ετών, ο νέαρχος ήταν 20, πήραμε ένα μαγνητόφωνο και πάμε να βρούμε ένα πρόσωπο που και εμείς δεν ξέραμε τι είναι. Και βλέπουμε ένα αγαθό, καλό πρώτο άνθρωπο, μας υποδέχεται σαν να είμαστε παιδιά του. Και λέμε, αυτός είναι ο μεγάλος εγκληματίας, ο Μάρκος, το πιο ιερό πρόσωπο. Ο Βακάρης από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψε τίποτα από τη ζωή του. Δεν ήμουν τίποτα εγώ, ρε. Οι μεγάλοι στη θέατα ήταν ο Τούντας, ο Σκαρβέλης. Εμείς ακούμε τα ονόματα πρώτη φορά. Τι είναι ο Τούντας, τι είναι ο Σκαρβέλης, δεν υπάρχει τίποτα γραμμένο από τότε που πεθάρα στην κατοχή. Από εκεί μετά λέγαμε, Τούντας να μαζέψουμε δίσκους του Τούντα, Σκαρβέλης να μαζέψουμε του Σκαρβέλη. Ο Μάρκος είναι για μένα στο ιερολόγιο πρέπει να μπει, στον ελληνικό πολιτισμό. Δεν έγραψε τίποτα παραπάνω από τη ζωή του. Η ζωή του, μόνο που η ζωή του Μάρκου ήταν η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Το ρεμπέτικο μπήκε μέσα στο Χαδωδάκι, μπήκε μέσα στο Χαζητάκι, μπήκε μέσα στους καινούργιους. Επιβιώνει μέσα από όλους τους νέους δημιουργούς. Όταν επί 100 χρόνια το κυνηγάνε, το κυνηγάνε και όσο τρέχουν κουράζονται οι άλλοι, το ρεμπέτικο σημαίνει μπροστά μας.